Ναι, με social αξίας δίκη η 7 κατηγορούμενη του ΤΕΠΑΚΑ που θα συνεδριάσει στις 29 Νοεμβρίου, το κακουργιοδικείο πάντα μιλάμε, συγκεκριμένα οι 6 ύποπτοι που τελούσαν υποκράτηση, καθώς και η νύφη της πρώην λειτουργού του ΤΕΠΑΚ που φέρεται ως εγκέφαλος της όλης απάτης. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, ενώ οι δύο, η πρώην λειτουργός και ο καθηγητής, θα πρέπει να καταλάβουν και εγγύηση 100.000 ευρώ, ενώ οι κατηγορίες συνολικά που αντιμετωπίζουν είναι 306. Μάλιστα. Ογκώδες το κατηγορητήριο, Λουκά. Πάρα πολύ μεγάλο κατηγορητήριο και αρχίζει, όπως είπαμε, στις 29 Νοεμβρίου. 7 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι για το νέο σκάνδαλο αυτό στο ΤΕΠΑΚ με τα ερευνητικά προγράμματα που άγγιξε και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και την Αρχή Λιμένου. Να πάμε και στην Πυρκαγιά, Λούκα.